βέβαια. Έχουμε και τοπτές. Ακούω τον αγαπημένο μας τη λίστα τον Πάνο που λέει: Παιδιά, ο κύριος Πάτρα. Ποιος κύριος Πάτρα ξύπνησε στις 7.30 Κατερινίδα. Νομίζω ότι σε όλους έχει συμβεί, παιδιά. Τώρα το άγχος μας είναι τεράστιο. Με την ησυχία σας να σηκώνεστε τώρα από το κρεβάτι, να χουχούν. Μέρα ένας άντρας, τον οποίο τον είχαμε αγαπήσει μέσα από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και από το θέατρο και το επάγγελμα που τόσο πολύ αγαπάει και να ζήσει μόνιμα στο Πήλιο. Τον επισκέφθηκε λοιπόν η κάμερα της εκπομπής μας και μας φιλοξένησε στο χωριό του. Φέρουν η συνέντευξή του και πραγματικά θα σας δώσει και τόσο πώς σας το... Αποκαλύψουμε σε πολύ λίγο την Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία ζει πλέον μόνιμα στο εξωτερικό και ετοιμάζει το γάμο της στο Ντουμπάι. Έχει κάνει αίσθηση, είναι νέο παιδί, αρέσει η συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί έχουμε ωραιότατα αποκλειστικά. Θα ταξιδέψουμε στο Πήλιο, όπου εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Αϊταρίδης. Θα μας εξηγήσει το σκεπτικό και τη φιλοσοφία του που τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να ζήσει στο Πήλιο μόνιμα και θα μας πει αν του λείπει Ντουμπάι και Βαρκελόνης και ετοιμάζει το γάμο της με τον αγαπημένο της, Ελληνίδα, ο οποίος είναι το πόσης. Θα μάθουμε τα πάντα για εκείνον, από πού έρχεται η καταγωγή του, είναι από το Ρέθυμνο, πώς βρέθηκε να πρωταγωνιστεί και, κυρίες και κύριοι, το οποίο τώρα θα σας πάρω, θα σας δώσω μια γεύση από μόνη μου, δεν ξέρω αν ευθυνδιάζω τους συνεργάτες μου. Θα ήθελα παρακαλώ να δούμε μια φωτογραφία από το θέμα που θα έρθει, το ωραίο, το... Του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πόλο. Μπορώ να έχω έτσι μία μικρή γεύση του. Αυτά, να το. Αυτό. Δεν θα πω κάτι άλλο. Είδατε ότι κάποιος από αυτούς που είδατε είναι Ολυμπιονίκες, έτσι. Είναι από τα παιδιά που ήταν στην Εθνική. Το Πόλο γενικά σε συλλογικό επίπεδο είναι η πιο πετυχημένη. Αλλά γιατί γέλαγα πριν, γιατί γέλαγα με τον Τζούρο πριν. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί γέλαγα. Δεν θέλουμε να μάθουμε. Μας ήδη έχει πάρει τη θέση του. Τη θέση της ενημέρωσης για να μας ρίξει τη μάχη. Το ίδιο. Ότι η Ελεονόρα σήμερα είναι... Μην ανοίγονται γιατί... Για το σπίτι δεν θα το πεις. όχι, δεν πούμε τίποτα. Δεν ήθελε να... ευχαριστήσουμε και την Ελένη που είναι εκεί πέρα, η φουκαριέρα και περιμένει. Πάθη. Θα σας πω μόνο... Βέβαια, και επειδή παραχώρησε ο Βασίλης Ζούλιας, ο οποίος μιλάει για τη μεγάλη επιτυχία που κατόρθωσε.